Καλωσορίσω και σήμερα. Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Νικολόπουλο για να τις ανακοινώσεις. Καλησπέρα και από μένα. Σήμερα ανακοινώνουμε 9 περιστατικά καινούρια από την νόσο COVID-19, από τον νέο κορονοϊό και επομένως ο συνολικός αριθμός περιστατικών ανέρχεται στα 84. Αυτά τα 9 περιστατικά πρόκειται για 3 επαφές με επιβεβαιωμένα άλλα περιστατικά της νόσου, ένα άτομο επαγγελματία υγείας από το νοσοκομείο Πάφου, 4 άτομα στα οποία υπάρχει ιστορικό ταξιδιού από άλλες χώρες στην Ευρώπη, τα οποία επικοινώνησαν και εξετάστηκαν και βρέθηκαν θετικά, και υπάρχει και ένα άτομο το οποίο εργάζεται, δηλαδή είναι υπτάμενο προσωπικό και το οποίο επίσης παρουσίασε συμπτώματα, εξετάστηκε και βρέθηκε θετικό. Καλησπέρα και από μένα. Εύχομαι όλοι να είμαστε καλά. Να ενημερώσουμε τώρα για τα κλινικά δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας σήμερα. Στο σύνολό του, οι νοσηλευόμενοι ασθενείς στο νοσοκομείο Αμοχώστου είναι 13 και έχουμε επίσης 4 ασθενείς οι οποίοι βρίσκονται διασωληνωμένοι. Εξ αυτών, 3 είναι στο νοσοκομείο Λεμεσού και 1 είναι στο νοσοκομείο Λευκοσίας. Πρέπει επίσης να τονίσουμε ότι έχουμε στο σύνολο 3 εξιτήρια, το οποίο είναι το ευχάριστο νέο της σημερινής ημέρας και πρακτικά σταθερή εικόνα των νοσηλευόμενων, οι οποίοι είναι διασωληνωμένοι. Αυτά όσον αφορά τα κλινικά. Τώρα κλείνοντας, θα θέλαμε ως Επιτροπή, επειδή ακριβώς διανύουμε και το Σαββατοκύριακο, να παρακαλέσουμε όλους να τηρήσουν με ευλάβεια τα μέτρα της απομόνωσης και της ατομικής προστασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πρακτικά, οποιοδήποτε μέτρο και να ληφθεί, δεν θα αποφέρει καρπούς εάν ο καθένας από μας αυτή την περίοδο και το Σαββατοκύριακο δεν επιδείξει υπευθυνότητα και αν δεν τα τηρήσει. Οπότε, θερμή παράκληση, όλοι μαζί, να μείνουμε στα σπίτια μας και θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί. Αυτά. Είπατε για έναν επαγγελματία υγείας που είναι βεβαιωμένο κρούσμα, μιλάμε για γιατρό. Όχι, είναι νοσηλευτής. Αλλά επαγγελματίας υγείας, έτσι. Όπως γνωρίζουμε, όχι. Η πληροφορία μας είναι ότι απλά ένας εκ των ασθενών απλά παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες οξυγόνου μέσα στο νοσοκομείο. Το νοσοκομείο Αμοχώστου είναι το νοσοκομείο αναφοράς για αυτή την πανδημία. Γιατί μεταφέρονται ασθενείς από το ένα νοσοκομείο στο άλλο? Κοιτάξτε, προφανώς ανάλογα με τις ανάγκες και τη σοβαρότητα της νόσου και ανάλογα με τα δωμάτια αρνητικής πίεσης. Δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τη μεταφορά του ασθενή αυτού. Οπότε και δεν μπορώ να σας απαντήσω. Κοντά σε εξιτήριο, πόσα άτομα είναι ακόμα ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είναι οι επόμενοι που θα λάβουν εξιτήρια? Ευχόμαστε να είναι αρκετοί. Δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Ακολουθείται εννοείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο που είναι το πρωτόκολλο που ακολουθούν και όλες οι χώρες και ελπίζουμε σύντομα αρκετοί από αυτούς να πάρουν εξιτήριο. Απλά επειδή ακριβώς ακολουθούμε το πρωτόκολλο, πρέπει να γίνουν και οι εξετάσεις και να έχουμε και την έφεση των κλινικών συμπτώματων. Η πλειοψηφία των νοσηλευομένων μέχρι στιγμή η κατάστασή τους είναι καλή, εκτός από τον συγκεκριμένο που σας προανέφερα. Έχουμε αριθμό για τα δείγματα τα οποία αναμένουμε στη σειρά για να εξαρτούν? Ναι. Κοιτάξτε, οι πληροφορίες μας είναι για χτες ότι έχουν σταλεί 700 δείγματα μόνο χτες, τα οποία ήδη τα 400 έχουν δουλευτεί και τα υπόλοιπα θα δουλευτούν σήμερα. Και γενικά, αν επιτρέπετε, έχει εξεταστεί ένας μεγάλος αριθμός δειγμάτων που ξεπερνούν τις 3.000. Ενδεχομένως να σας λέω και κάπως λίγα, να είναι ακόμα περισσότερα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην προσπάθεια την οποία κάνουμε να ελέγξουμε το πρόβλημα. Εξετάζουμε τους ανθρώπους, να βρίσκουμε θετικούς, να απομονώνουμε, να κάνουμε διερεύνηση επαφών, να απομονώνουμε επίσης και τις επαφές. Και επαναλαμβάνω, μαζί με όλα τα άλλα, όπως είπε και η συνάδελφος, μαζί με τη συμμετοχή όλων, καταλαβαίνοντας και τη σοβαρότητα του προβλήματος, ψύχρεμα να μπορέσουμε να έχουμε επιτυχία. Έχετε πει ότι νοσηλεύονται μέχρι στιγμής 4 άτομα στην εντατική. Όπως γνωρίζουμε,
αποφασίσαμε, αν δεν συντρέχει κάποιος λόγος, και όπως καταλαβαίνετε και για λόγους μη στιγματισμού, να μην δίνουμε, εκτός αν υπάρχει θέμα δημόσιας υγείας, να μην δίνουμε περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ας το πούμε, των ασθενών αυτών, σεβόμενοι κάποια πράγματα. Από εκεί και πέρα, και το τονίζουμε αυτό, εάν τίθεται θέμα δημόσιας υγείας, εννοείται πως θα δώσουμε περισσότερα δεδομένα. Ελπίζω αυτό να το σεβαστούμε. Είχατε πει για 4 κρούσματα που έχουν έρθει από το εξωτερικό. Αν μπορούμε να αναφέρουμε τις χώρες, το πρώτο ερώτημα. Και το δεύτερο είναι αν είναι από τα πρόσωπα που είναι σε καραντίνα, σε ξενοδοχεία. Ναι, θα σας πω τις χώρες. Το ένα είναι από Αγγλία, ένα Ισπανία και 2 από Πολωνία. Δεν έχω εικόνα αν πρόκειται για αυτούς που βρίσκονταν ήδη στις καραντίνες ή κάπου αλλού. Ενδεχομένως να είχαν έρθει και να βρίσκονται σε περιορισμό. Σε κάθε περίπτωση όλα αυτά τα διερευνούμε και στην περίπτωση που ήταν εκτός, δηλαδή είχαν τεθεί σε περιορισμό στο σπίτι, αν υπήρξαν οι όποιες επαφές, θα τις διερευνήσουμε και αυτές. Να είστε καλά.